Και μεταξύ άλλων, στο χθεσινό παιχνίδι είδαμε και αρκετά νεαρά παιδιά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Για παράδειγμα, τον Βασίλη τον Καραγκούνη, ο οποίος είναι και στην γραμμή μας, που αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, βασικός για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ηρακλή. Βασίλη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και συγχαρητήρια για την νίκη και την παρουσία σου στο παιχνίδι. Πώς το έζησες αυτό το πρώτο γεμάτο ολοκληρωμένο μάτς με τα Κιανόλυφκα? Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Εγώ το μάτς το έζησα πολύ έντονα, γιατί ήταν όπως προείπατε πριν, ότι ήταν το πρώτο μάτς που έπαιξα όλο το 90 λεπτό. Mm-hmm. Το έζησα έντονα γιατί ήταν κιόλας καιρός που είχα να κάνω ένα 90 λεπτό γεμάτο και χρειάζομαι το ρυθμό, χρειάζομαι τα παιχνίδια. Όπως αναφέρετε και εσείς, υπήρχαν διαστήματα στα οποία παίξαμε καλά. Mm-hmm. και δείξαμε ότι η ομάδα του Ηρακλή έχει πολύ καλά στοιχεία, έχει πολύ καλούς και νεαρούς παίχτες, και ότι όταν είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε, ότι δεν έχουμε κανέναν να φοβηθούμε και τίποτα. Τελικά παίζει ρόλο το βαθμολογικό ενδιαφέρον, το άγχος και η πίεση που προκύπτει από αυτό? Γιατί πολλοί εχθές συμφωνήσαμε, βλέποντας τον Ηρακλή να παίζει όντως καλό ποδόσφαιρο ανά διαστήματα και απελευθερωμένα, ότι το έκανε σε ένα χρονικό σημείο της σεζόν όπου δεν ήταν τα πόδια σας με άγχος ότι έπρεπε να κερδίσετε οπωσδήποτε. Ήταν κάτι το διαφορετικό σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια που, ναι, μεν εσύ δεν ήσουν μέσα στην ενδεκάδα, αλλά φυσικά τα ζεις ως μέλος της ομάδος. Παίζει το ρόλο του και αυτό, Βασίλη? Σίγουρα. Ο παράγοντας άγχος, πίεση, στρες, όπως θέλει μπορεί να το μεταφράσει κανένας, υπάρχουν και θα υπάρχουν ανέκαθεν στο ποδόσφαιρο για οποιαδήποτε ομάδα, ανεξάρτητα του τι στόχους έχει. Εντάξει, θεωρώ ότι υπήρχε μια περίοδος που για κάποιο λόγο κάποια πράγματα που θέλαμε να βγάλουμε, που δουλεύαμε στην προπόνηση, δεν έβγαιναν για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να μεταφράσω, ούτε mm-hmm. μπορώ να, mm-hmm. δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς για ποιο λόγο γίνονταν αυτό. Σε μερικά παιχνίδια μας έλειπε η συγκέντρωση, σε μερικά παιχνίδια φαίνονταν σαν κάτι να έλειπε λίγο η διάθεση. Πράγματα τα οποία δεν έλειπαν σε μάτς όπως ήταν ο ΠΑΟΚ, παράδειγμα, όπως ήταν τα Γιάννενα, όπως ήταν η ΑΕΚ, που ανεξάρτητα τον καιρό που ήταν λασπωμένο το γήπεδο, όπως χθες, άλλωστε. Και αυτό είναι, Βασίλη, που μας κάνει και απορούμε, ότι είστε οι ίδιοι που σε εκείνα τα παιχνίδια παίζατε διαφορετικά και οι ίδιοι που σε αυτά τα τελευταία έξι ήσασταν χωρίς νίκη και με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να υπήρχε πίεση. Γιατί ήταν και η περίοδος στην οποία και εμείς, αλλά και σίγουρα ο κόσμος, εντάξει, και για να μιλήσω και λίγο αντικειμενικά, mm-hmm. ότι με την ομάδα που έχουμε και με τον τρόπο παιχνιδιού που ακολουθούσαμε και που βγάζαμε σε πολλά παιχνίδια, νομίζω ότι είχαμε τις δυνατότητες και είχαμε την ευκαιρία και τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε με το να κάνουμε κάποια καλά αποτελέσματα να μας φέρει πιο κοντά στη ζώνη των play-off. Και να ανοίξει η όρεξη ταυτόχρονα. Ακριβώς. Mm-hmm. Είπες νωρίτερα, είπαμε μαζί για το πρώτο σου παιχνίδι στην Εντεκάδα. Πότε ήταν το τελευταίο σου, ήταν στην Κύπρο? Θέλω να δω το πόσο καιρό, δηλαδή να ακούσει και ο κόσμος πόσο καιρό ήσουν εκτός ρυθμού. Γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα ποδοσφαιριστή ρυθμός, έτσι. Ναι, σίγουρα. Γιατί στο μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν λίγα τα λεπτά mm-hmm. τα οποία αγωνίστηκα. Στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό χθες πήρα όλο το 90 λεπτό και στο δεύτερο ημίχρονο ένιωσα την κούραση. Σου βγήκε έτσι. Ναι, αλλά ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω τις δυνατότητες μου και ξέρω ότι ο ρυθμός, και ειδικά σε ένα ποδοσφαιριστή, το να έχει παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα εγώ είμαι ευγνώμων και πάρα πολύ ευχαριστημένος με όλα αυτά που έχω ζήσει στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Με τους συμπαίκτες μου, με τον προπονητή,
με όλο το staff, με όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στον Ηρακλή και για τον Ηρακλή, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για το χρόνο συμμετοχής που πήρα στον Ολυμπιακό, για τον χθεσινό τον 90 λεπτό. Και αυτό που θέλω είναι ο ρυθμός. Το τελευταίο παιχνίδι που είχα 90 λεπτό, ναι, ήταν στην Κύπρο. Και ήτανε... Έχει καιρό, έχει μήνες, πόσο? Έχει αρκετό καιρό. Mm-hmm. Άρα, όπως μας τα λες και σε ακούει και ο κόσμος του Ηρακλή, νιώθεις ευχαριστημένος, νιώθεις δικαιωμένος για να αποφασίσεις να είσαι εδώ, έτσι, μέλος της κυανόλευκης οικογένειας. Ναι, εννοείται. Από την πρώτη στιγμή που ρωτήθηκα κάτι τέτοιο, και όχι μόνο που ρωτήθηκα σε δημόσιο πλαίσιο, αλλά και από ανθρώπους κοντινούς μου, mm-hmm. είμαι υπερήφανος, πάρα πολύ ευχαριστημένος, ευγνώμων για τους ανθρώπους που υπάρχουν εδώ πέρα και για αυτό που μου έδειξαν και που μου δείχνουν στο πρόσωπό μου. Και εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο παρά μόνο να τους δικαιώσω, να δουλεύω και να το βγάζω αυτό στο γήπεδο. Συμβόλαιο και του χρόνου, έτσι? Ναι, και του χρόνου. Και του χρόνου. Mm-hmm. Άρα είναι αυτά τα δύο παιχνίδια, το χθεσινό και με το Πανετολικό, είναι καλές πρόβες για σένα, έτσι, να μπεις στο πνεύμα, ώστε και με την προετοιμασία που θα ξεκινήσει σε διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με την παρουσίαση στην Κύπρο, να μπορέσεις να μπολιαστείς μες στην ομάδα και να κάνεις κάτι καλύτερο για του χρόνου. Θα έχεις ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό άλλωστε προσπαθούσα από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ηρακλή να εγκλιματιστώ όσο το δυνατόν πιο νωρίς και mm-hmm. με τα παιδιά, αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο. Κάτι το οποίο το έκανα από όταν ήρθα εδώ πέρα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα απολύτως να προσαρμοστώ. Δουλεύω και δούλευα και δουλεύω πάντα με ό,τι έχω και δεν έχω, και εξαρτάται από τον προπονητή για το τι θέλει να ακολουθήσει. Εμένα, στο πρόσωπό μου, μου έδωσε τα λεπτά στον Ολυμπιακό mm-hmm. και μου έδωσε την ευκαιρία χθες. Προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο με αυτό και τον έδωσα. Σίγουρα και εμένα μου λείπει ρυθμός. Σίγουρα θα ήθελα να έχω ρυθμό στα πόδια μου, έτσι ώστε και εγώ να νιώθω πιο απελευθερωμένος στις κινήσεις μου, να νιώθω, πώς μπορώ να το πω, σιγουριά στα πόδια σου περισσότερο. Να νιώθω μια μεγαλύτερη σιγουριά, έτσι ώστε κάποια πράγματα για μένα να μου βγαίνουν πιο απελευθερωμένα. Εντάξει, μένει ένα τελευταίο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Εμείς σαν ομάδα πάνω απ' όλα κοιτάμε να κλείσουμε τη χρονιά με νίκη, να το κλείσουμε με τον ιδανικότερο τρόπο. Και από εκεί πέρα, ναι, ξεκινάει η προετοιμασία το καλοκαίρι και θα ξεκινήσουμε όλοι από το ίδιο επίπεδο που λέμε. Αριστερό μπακ. Γεννημένος αριστεροπόδαρος, ναι, αριστερόμπακ. Ναι, στο λέω αυτό γιατί όταν είχε γίνει γνωστή η μεταγραφή σου, η μετακίνησή σου από την Κύπρο στον Ηρακλή, γινόταν λόγος για ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ και δεξί μπακ, έχοντας ο Ηρακλής δύο καθαρά μπακ, τον Μπουκουβάλα και τον Σαραμαντά, μιλάμε για μια αξιόλογη τριάδα. Χθες βέβαια διαπιστώσαμε ότι μπορείτε άνετα να δημιουργήσετε μια αξιόλογη τετράδα στα μπακ, γιατί και ο Παύλος ο Κυριακίδης πήγε πάρα πολύ καλά όπως εσύ. Οπότε αριστερό μπακ το κλείνουμε και full back ή όχι? Δηλαδή τα ανεβάσματα, τα προτιμάς τα ανεβάσματα? Ναι, είμαι ένας αμυντικός παίκτης ο οποίος του αρέσει να επιτίθεται. Ωραίο ακούγεται αυτό. Γιατί άμα έλεγα ότι είμαι επιθετικός ο οποίος του αρέσει να μείνεται, μάλλον θα παρέπεπε σε εξτρέμ πιο πολύ. Σωστά, ναι. Αλλά ναι, είμαι ένας παίκτης ο οποίος είναι αμυντικός, έχει αμυντικό προσανατολισμό, αλλά μου αρέσει να επιτίθομαι. Μου αρέσει και εμένα να παίρνω μέρος στην επίθεση και να είμαι μέρος της επίθεσης. Όπως και ένας επιθετικός πρέπει να είναι μέρος της άμυνας. Mm-hmm. Γιατί σε μια ομάδα όλοι κάνουμε άμυνα, όλοι επιτιθόμαστε. Συμφωνείς με αυτό που είπα νωρίτερα, ότι μπορεί ο Ηρακλής του χρόνου να βασιστεί σε 4 αξιόλογα μπακ?
Σίγουρα. Και είναι Και... πολυτέλεια για τον προπονητή να ξέρει ότι δεν πονοκεφαλιάζει, ότι έχει δύο για κάθε θέση και είσαι άξιος ποδοσφαιριστές. Σίγουρα. Ο Μιχάλης, ο Γιώργος, ο Παύλος είναι τρεις παίκτες στους οποίους εγώ δεν είχα την ευκαιρία, δεν είχα ούτε τη δυνατότητα να τους γνωρίσω πιο πριν. Τους γνώρισα και προσωπικά αλλά και ποδοσφαιρικά στον Ηρακλή μόλις ήρθα. Είναι τρεις πάρα πολύ αξιόλογοι και πολύ καλοί παίχτες. Εκτός από άνθρωποι, γιατί είναι όλοι τους πολύ καλά παιδιά. Είναι τρεις πολύ αξιόλογοι και πολύ καλοί παίχτες. Και όπου και να τους δώσει εντολή ο προπονητής να αγωνιστούν, θα αγωνιστούν και πιστεύω ότι θα τα πάνε πολύ καλά. Και ένα παράδειγμα είναι αυτό που προανέφερες πιο πριν με τον Παύλο, το ότι... Μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει. Παίζει εξτρέμ, παίζει στο κέντρο, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές θέσεις και έχει ανταπεξέλθει καλά σε οπουδήποτε έχει χρειαστεί. Mm-hmm. Ωραία. Να πάνε όλα καλά. Γερός να είσαι πάνω απ' όλα. Να μεταφέρω και ένα μήνυμα ενός φίλου του Ηρακλή που λέει: Μπράβο, ρε φίλε, μας έφτιαξες χθες. Συνέχισε και θα παίρνεις πάντα το ζεστό χειροκρότημα από την κερκίδα. Είναι για σένα αυτό, από ένα φίλο του Ηρακλή. Να είναι καλά. Και είναι δεδομένο και το ξέρεις αυτό, το έχεις εισπράξει, ότι ο κόσμος του Ηρακλή δεν πρόκειται να σας αφήσει ποτέ μόνους. Το είδες και χθες στην Κομωτινή, παρά το ότι δεν υπήρχε το τρομακτικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και νομίζω το έχεις ζήσει αυτό, έτσι, αν και δεν είσαι πάρα πολύ καιρό στην ομάδα. Για ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην Ηρακλή δεν χρειάζεται παραπάνω από μία μέρα για να καταλάβει που βρίσκεται. Τα είπες όλα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ότι χωράει αμφιβολία σε αυτό. Εγώ το έζησα από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Αν κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, σημαίνει ότι είναι ανέστητος ή δεν ξέρει τον Ηρακλή. Από εκεί πέρα, ναι. Ο κόσμος του Ηρακλή σίγουρα στεναχωρήθηκε με ένα διάστημα στο οποίο περάσαμε, που δεν είχαμε νίκη, η ομάδα ίσως να μην πήγαινε τόσο καλά, να μην έδειχνε την εικόνα που είχε δείξει σε προηγούμενα παιχνίδια, και όλοι να απορούσαν αυτό που είπες και εσύ πιο πριν, ότι αφού είναι οι ίδιοι παίχτες, είναι ίδια τα άτομα από τα οποία κέρδισαν τον ΠΑΟΚ, έφεραν τα αποτελέσματα με τον Παναθηναϊκό, είναι οι ίδιοι παίχτες. Για ποιο λόγο δηλαδή υπήρχε κάποια στιγμή κάποια στασιμότητα, κάτι το οποίο είναι σαν να φαινόταν διαφορετικό. Mm-hmm. Και σίγουρα στεναχωρήσαμε τους φιλάθλους μας, σίγουρα στεναχωρήθηκε ο κόσμος του Ηρακλή. Αλλά ποτέ δεν τα παρατήσαμε, ποτέ δεν θα τα παρατήσουμε και πάντα θα παλεύουμε για αυτή τη φανέλα, για αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι και θα είναι δίπλα μας. Σε ό,τι και αν συμβεί, σε ό,τι και αν προκύπτει στην ομάδα, γιατί και η ομάδα έχει περάσει αρκετά πράγματα. Πέρυσι, πρόπερσι, έχει περάσει πολλά πράγματα. Και ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει τίποτα, δεν έχει ξεχάσει ποιος είναι ο Ηρακλής, δεν έχει ξεχάσει τι είναι ο Ηρακλής, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Και πραγματικά εγώ δεν έχω λόγια για τον κόσμο του Ηρακλή και για αυτό που έχω ζήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Πρώτη φορά που τα είπαμε εδώ στην εκπομπή. Ναι, γιατί να είμαστε, ναι, ναι. Να θα το ξανακάνουμε. Ακριβώς. Με ακριβώς. Το καλό να έρθει και η νίκη, να κλείσετε ωραία μπροστά στον κόσμο, να τον αποχαιρετήσετε για φέτος με ένα τρίποντο την Κυριακή. Υγεία πάνω απ' όλα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Επίσης.